Καλημέρα και καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Το βασικό είναι ότι όλη η εβδομάδα θα κυλήσει άνοιξη. Ναι. Καιρός καλός, τριαντάρια θα έχει σήμερα. Ναι, 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 ναι. Και έτσι θα πάει μέχρι. Από ό,τι κοιτούσα μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη σίγουρα. Ναι, 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 ναι. Μετά δεν λέμε ότι αλλάζει, αλλά. Περιμένετε την Τούμπα τώρα έτσι όπως εξέλιξε το καιρός. Καλύτερα θα έρθει το... δεν ανάβουμε καλοριφέρα, αυτά είναι βασικά πράγματα. Δηλαδή, αυτό ξαναπέστο. Οικονομία. Αυτό ξαναπέστο. Εντάξει, τέτοια εποχή δεν ανάβουμε. Μην το λες. Άμα ζει στην Αθήνα. Για πηγαίνει. Α, δεν είναι. Είδα ένα ρεπορτάζ κάπου, ήδη έχουν ανάψει. Φυσικά. Βέβαια. Για Εμίλια. Λοιπόν, με την ψήφο των αποδήμων τα είδανε, τα μιλήσανε, φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία επί της αρχής πλην ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απομένει να το δούμε και στην πράξη, διότι έχουμε δρόμο. Κάτι, ένα έχουμε στο τέλος, έχουμε στο τέλος της εβδομάδας τη Σύνοδο Κορυφής Τουρκία, αυτά θα είναι στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον ραντεβού σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τώρα αυτή την ώρα βλέπει Deutsche Telekom και αμέσως μετά θα δει RWE. Deutsche Telekom, ιδιοκτήτης του ΟΤΕ στην Ελλάδα. Έτσι. Η RWE μεγάλο μέτοχος και πλειοψηφών. Η RWE είναι η γερμανική ΔΕΗ. Πότε θα τους δει? Θα τους δει το απόγευμα στις 5 αν δεν κάνω λάθος. Και θα δει και τη εκπροσώπους της Enel, της Ιταλικής. Έχω την αίσθηση ότι είναι στο πλαίσιο χωρίς να έχω ακόμα πληροφόρηση. Αυτό θα το δούμε, θα βγει το ρεπορτάζ μέσα στην ημέρα. Απλώς έχω την αίσθηση ότι είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει γίνει και με τη Μέρκελ. Και γενικότερα αυτό που έχει διαφημίσει στην Ευρώπη για πράσινη ανάπτυξη, προφανώς, για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Προφανώς, είναι, μην το γελάς καθόλου, για τους Γερμανούς αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί με το μεταναστευτικό, τα μεγάλα ζητούμενα. Στη Γερμανία δύο είναι τα κλειδιά που ανοίγουν πάρα πολλές πόρτες, το μεταναστευτικό και η πράσινη ανάπτυξη. Και το να βλέπει ο Πρωθυπουργός επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, εκπροσώπους επιχειρήσεων εννοώ, μόνο θετικό είναι. Εγώ το λέω πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήταν έγκλημα να γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Και τις κάνει και τις συναντήσεις, όχι από την πίσω πόρτα, τις κάνει κανονικά και το άνοιξε αυτό πρώτος ο Σαμαράς. Ναι, 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 έτσι, ναι, ναι. Και έκανε πολύ καλά. Το συνέχισε και ο Τσίπρας από ένα σημείο και μετά και επίσης έκανε καλά και βέβαια ο Κυριάκος είναι στο φυσικό του χώρο για να το κάνει. Το να βλέπεις όμως τη ΔΕΗ, είτε τη γερμανική είτε την ιταλική. Προφανώς έχει να κάνει έχει με την ελληνική ΔΕΗ. Έχει ένα ενδιαφέρον, ακριβώς έχει ένα ενδιαφέρον και θα το δούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αν θα βγει κάτι από αυτά τα ραντεβού, είναι αντικείμενο ρεπορτάζ πάντως και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και νεότερα εδώ στο Newsit. Από οικονομικά. Από οικονομικά πάμε να κλείσουμε το κενό. Αύριο πάει ο προϋπολογισμός με τις λεπτομέρειες, το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Κομισιόν. Υπάρχει ένα κενό, είναι 200-300 εκατομμύρια. Είναι από αυτά τα κενά που δεν θα κλείσει. Μιλάμε τώρα για τον προϋπολογισμό του 20, έτσι. Του 20. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι δεν θα κλείσει σήμερα. Θα σερνόμαστε έτσι μέχρι την αξιολόγηση. Να θυμίσω ότι 19 πάει ο προϋπολογισμός στη Βουλή, το τελικό σχέδιο, και 20 δημοσιοποιείται η έκθεση από την τέταρτη αξιολόγηση. Και η αντιπολίτευση τι λέει για όλα αυτά? Λέει χιλιάδες πράγματα για όλα αυτά. Τι να σου πω. Κάνε λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι σε ό,τι αφορά την ψήφο, μια και το είπε και ο Εμίλιος των Ομογενών, θεωρούν ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα λέει η κυβέρνηση, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια υπεραισιοδοξία από την πλευρά της κυβέρνησης και δεν θεωρούν ότι δεν θα κυλήσουν τόσο εύκολα. Κοντάρουν στο κουκουέ. Ποντάρουν στο κουκουέ, προφανώς και του στο να... Μέρα 25. Διαφοροποιείται. Σήμερα. Στο Μέρα 25. Σήμερα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αν συμφωνεί στο κουκουέ, το Μέρα 25 δεν παίζει κανένα ρόλο. Πιάνουν το 200. Το κουκουέ είναι. Το κουκουέ είναι. Αλλά οι προϋποθέσεις τις οποίες βάζει και σορευτικά μάλιστα, πλην της επιστολικής ψήφου, την οποία επιστολική ψήφου από την κυβέρνηση λένε ψιθυρίζουν, αλλά το λένε όλο και πιο δυνατά ότι το χαρίζουν προκειμένου να τα βρουν. Ναι, δεν το ψιθυρίζουν. Ο Θεοδωρικάκος έδωσε συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, στο Sky νομίζω, Παρασκευή ή Σάββατο πρωί, και είπε ότι okay, εμείς τη θέλουμε, αλλά αν είναι να είναι η παραχώρηση που θα μας ζητήσουν προκειμένου να υλοποιηθεί. Ο Κουτσούπας έβαλε τρεις όρους πακέτο. Οι δύο πρώτοι για να το δεχτεί. Πάμε στα συζήτηση. Σήμερα ο Τσίπρας είναι στην Αχαΐα. Άρχισε τις περιοδίες. Άρχισε περιοδίες, προφανώς, για το νέο κόμμα. Μετά θα πάει στην Κρήτη. Δηλαδή στην πραγματικότητα ξεκινάει τα εύκολα έτσι. Κρήτη και Αχαΐα είναι. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον αρκετός κόσμος από αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι οργανωμένοι τέλος πάντων για να. Αυτά έχει μέχρι. Τσακαλώ το είδα πάλι και αυτός κάτι. Ήμασταν ανέτοιμοι, δεν ήμασταν ανέτοιμοι. Κάτι με το Βούτσι. Εντάξει τώρα. Για μένα ναι. Είναι ζήτημα
Το συγχωρήστε μου το για μένα, απλώς το λέω για να πάρω και την ευθύνη του, γιατί είναι μια εκτίμηση, δεν είναι ούτε πληροφόρηση, ούτε κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές, μετά από αυτή την ήττα, που ήταν μια σημαντική ήττα, που είναι σημείο... Με ένα πολύ καλό ποσοστό και ναι, με προοπτικές. Μετά από την εξουσία κτλ. Το 32 δεν έκανε, δεν είναι λίγο. Ούτε την αυτοκριτική του, ούτε το εσωτερικό του ξεκαθάρισμα, και αυτό το πράγμα το κουβαλάει. Ή κάνεις κάτι, τραβάς τη γραμμή και ξαναρχίζεις, ή σέρνεις μια κατάσταση. Αισθάνομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα είναι στο να σύρει αυτή την κατάσταση. Δεν έχει ο ίδιος, όχι σε εμάς, ο ίδιος μέσα του ξεκαθαρίσει γιατί κέρδισε, πώς κυβέρνησε και γιατί έχασε. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε να περνάει από κορυφαία στελέχη. Δηλαδή, να βγαίνει ο Βούτσης και να λέει δεν ήμασταν έτοιμοι. Έχει άδικο ο Βούτσης. Επειδή άκουσα την κριτική. Να σου πω. Απόλυτο δίκιο έχει. Μπορείς να με εκνευρίζεις και... πρωί-πρωί. Όχι. Γιατί προεκλογικά. Είναι μεγάλη πρόκληση να λες εσύ σε κάποιον να μην σε εκνευρίζει. Δηλαδή, ο ορισμός του εκνευρισμού ζητάει να μην τον εκνευρίσουμε. Αν σε εκνεύρισα, να συνεχίσω, γιατί πετυχαίνω το στόχο. Με συγχωρείς δηλαδή. Μιλάει ο κ. Βούτσης, ο οποίος πέντε μέρες πριν τις εκλογές έγινε ολόκληρη ιστορία στη Βουλή. Μαζί με τη... Σου φταίει και ο Βούτσης τώρα. Όχι, μου φταίνε τα λάθη που έκαναν κάποιοι. Ο Βούτσης θα έκανε τα λάθη. Αυτό το έκανε πρόεδρος της Βουλής. Σε ποιος το έκανα εγώ, να πάω εγώ πρόεδρος της Βουλής να μην τα κάνω τότε. Όχι, βάλαμε τη ζωή. Είχε θεσμικό ρόλο όμως. Είχε θεσμικό ρόλο όμως. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Αύριο ξεκινάει το πετρέλαιο θέμα στη διάθεση. Πόσο θα είναι, 1-0-2, 1-0-3, 1-0-5, κάπου εκεί. Σημαίνει στα νησιά και γύρω-γύρω, 1-10. Και φυσικά υπάρχει όλο αυτό το οποίο ζούμε, Νίκο, και πρέπει να το επισημαίνουμε κάθε μέρα, με την Τουρκία, με τις επιθέσεις. Είναι, με το... Σήμερα υπάρχει συμβούλιο, καλά κάνεις και το λες, υπάρχει συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τεθεί και από τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών, το θέμα της παραβατικότητας. Ο Ερντογάν δεν θα ξέρει τι να κάνει, πού να κρυφτεί. Τα γράφουμε πολύ αναλυτικά, γι' αυτό και δεν το έπιασα. Να σας πω μόνο με δύο λόγια. Θεωρώ ότι υπάρχει μια απόλυτη συνεννόηση Τραμπ-Ερντογάν. Ότι όλα όσα λέει ο Τραμπ στα tweets και οι απειλές και τα υπόλοιπα είναι απλά για να θολώσει την εικόνα. Είναι πολύ κλασική τακτική του Ερντογάν, του Τραμπ, την κάνει πάντα. Μένει να δούμε τη συνεννόηση της Συρίας, του Άσαντ, με τους Κούρδους, αλλά επειδή ο Άσαντ ελέγχεται από τους Ρώσους 100% και οι Ρώσοι στηρίζουν την κίνηση αυτή των Τούρκων, δεν περιμένω κάτι φοβερό. Στην ουσία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλοι λένε στον Ερντογάν προχώρα, θα λέμε και καμιά κουβέντα και μη σε νοιάζει. Θυμίζω ότι η απαγόρευση όπλων από τη Γερμανία και από τις άλλες χώρες που λένε στον Ερντογάν θα σταματήσουμε να σπουλάμε όπλα επειδή κάνεις τώρα αυτόν τον πόλεμο, έχει κόμμα και κάτι ακόμα. Θα σταματήσουν να του πουλάνε τα όπλα που θα χρησιμοποιήσει σε αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει εμπάργκο απαγόρευσης όπλων. Τώρα, σε ένα πόλεμο προφανώς χρησιμοποιείς τα πάντα. Τα είχε τα όπλα. Θέλω να πω ότι για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο Ερντογάν έχει ένα καταπράσινο φως από όλους να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Άρα δεν περιμένω ούτε 100 βεστημάτων ούτε τίποτα και άλλο. Μια ακόμα και τους Κούρδους τους ήταν λίγο να συμβιβάζονται. Η συνεννόηση με τον Άσαντ, με την κυβέρνηση της Συρίας, μάλλον δείχνει ότι πάμε για μια πλατφόρμα. Υπάρχει μια ακόμα μικρή λεπτομέρεια. Μπορεί οι Ευρωπαίοι να τάσσονται εναντίον της επέμβασης αυτής και γενικότερα να βγαίνουν πιο σκληρά εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής. Το παρασκήνιο όμως λέει ότι οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι αυτοί που ουσιαστικά κάνουν το κουμάντο, δεν θα τους πείραζε λόγω μεταναστευτικού να προχωρήσει αυτή η επέμβαση, να τον αφήσουν ήσυχο, αρκεί να τους αφήσει ήσυχος και εκείνος και με τα οικονομικά που ζητάει παραπάνω κεφάλαια, παραπάνω χρήματα για το μεταναστευτικό και κυρίως να βάλει τέλος στις ροές της μεταναστευτικής. Εγώ πάντως λέω και για τους Αμερικανούς, επειδή άκουσαμε και τη δήλωση χθες που έλεγε ότι θα κατεβάσουμε τα ρολά της τουρκικής οικονομίας. Αυτά τα πράγματα όταν γίνονται δεν λέγονται. Όταν λέγονται, λέγονται για να λεχθούν επειδή δεν γίνονται. Αυτό είναι κανόνας και το ξέρουμε όλοι εμπειρικά πια, γιατί έχει επιβεβαιωθεί άπειρες φορές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.